Είχαμε μια πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα συνάντηση με τη διοίκηση τον πρόεδρο και την διοίκηση της ΕΣΕ. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς για την κατάσταση της μικρής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, για τους αυτοαπασχολούμενους, ε, τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, που βιώνουν μια απαράδεκτη κατάσταση, μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και εξαιτία τη προηγούμενη οικονομική κρίση και εξαιτία των περιοριστικών μέτρων λόγω της καραντίνας αυτή την περίοδο, αλλά και μπροστά στη νέα οικονομική κρίση. Και από αυτή την άποψη θέλουμε να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση σε όλους τους αγώνες των μικρών μεσαίων επιχειρηματιών των αυτοαπασχολουμένων της χώρας μας. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πάρα πολλές τροπολογίες, προτάσεις νόμου, έχει κάνει ερωτήσεις, παρεμβάσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και για την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου, να οριστεί στα 12.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, Έχουμε προτείνει απαλλαγή από φόρους, απαλλαγή από διάφορες διάφορα χρέη που έχουν σε υπηρεσίες, σε στι στις τράπεζες και βεβαίως τα ζητήματα της Κυριακάτικης Αργίας που έχει πλέον καταργηθεί και από αυτή την άποψη ουσιαστικά παλεύουμε μέσα στη Βουλή έτσι ώστε να αλλάξει όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και... Ακόμα περισσότερο να μην γίνει και χειρότερο, γιατί μαθαίνουμε ότι νέε νομοθετικέ ρυθμίσει ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα με τι γνωστέ διαδικασίε. Fast Track, γεγονό που είναι απαράδεκτο, πρέπει να υπάρχει και διαβούλευση, πρέπει να υπάρχει και συζήτηση στι συνελεύσει των αυτοπασχολουμένων, των άλλων εργαζομένων, πρέπει να υπάρχει ε, συζήτηση στην ολομέλεια τη Βουλή αναλυτική. Και οπωσδήποτε θέλω να επισημάνω όπως επισημάναμε και στην ΕΣΕ, ότι για μας το κύριο είναι ο αγώνας να βγούμε στους δρόμους του αγώνα, σε κοινή δράση, σε κοινό μέτωπο, οι αυτοαπασχολούμενοι μικροεπιχειρηματίες μαζί με τον εργάτη, τον υπάλληλο, τον επιστήμονα, τον αγρότη, γιατί και ο μικρός έμπορος, ο επιχειρηματίας, η μικρή εμπορική επιχείρηση ζει ουσιαστικά από τον εργαζόμενο λαό και από αυτή τη σκοπιά το ΚΚΕ θα βρίσκεται μπροστά σε όλους αυτούς τους αγώνες και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή.